πηγαίνεις χαλαρός, κατά λάθος ανοίγεις λίγο παραπάνω τον γκάζι στην πρώτη. Και έρχεται η Yamaha και σου λέει, θες να βγάλεις το ABS, μάθε να κάνεις σούζα. Hey, hey, hey! Τι κάνετε, πως είστε! Μην με ακούτε έτσι εμένα. Από χτες είμαι με 2 ώρες ύπνο, ξύπνημα στις 6 και στην υπηρεσία μου. Από τις 6 ώρα το πρωί έχω ξυπνήσει με 2... Από χτες το πρωί είμαι με 2 ώρες ύπνο και η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Αλλά τι γίνεται, γιατί έχω τόση ενέργεια δηλαδή. Γι' αυτό έχω τόση ενέργεια. Δηλαδή ήμουνα στο στρατόπεδο χώμα, τελείωσε, ρήπιο ρε παιδί μου. Έλεγα πότε θα έρθει η ώρα να βγω εξόδου και να πάω να ξεραθώ στον ύπνο, να ξυπνήσω αύριο το πρωί. Αλλά τι γίνεται, ανεβαίνεις πάνω στο μηχανάκι, είσαι ok, είσαι έτσι χαλαρός, κάνεις, ανοίγεις λίγο τον γκάζι, ας πούμε έχεις μια Δευτέρα, κάνεις ένα hop, βλέπεις ότι πετάει λίγο κόλο. Ψιλοξεσηκώνεσαι, λες ok, πάλι ωρέξεις έχει, ας μην δώσω σημασία. Αλλά ξαναπάς να ανοίξεις λίγο τον γκάζι, βάζεις Δευτέρα. Λες τι γίνεται εδώ ρε παιδί μου. Βάζεις Τρίτη, λες ok, δεν θα υποκύψω αυτή τη φορά, θα προσπαθήσω, θα μείνω κύριος. Βάζεις την Τρίτη, είσαι 4.000 στροφές. Μα τι κάνεις αφού δεν ροπιάζεις εδώ πέρα, γιατί με τσιγκλάς. Και κάπως έτσι, και λίγο και δώσ' του, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και θες να το σπάσεις ρε φίλε. Οπότε μιας και έχω πάντα μαζί με τον εξοπλισμό και δεν έχουμε πολύ δει αυτό το μηχανάκι, είπα άντε ας πάμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, άντε να κάνουμε και μια σουζίτσα. Μαγκές, αυτό το μοτοσυκλετάκι, αυτό εδώ το θαύμα, είναι ο λόγος που 6 ώρα το πρωί, ξυπνάω 6 ώρα το πρωί για να πάω στην υπηρεσία και ενώ κατά κύριο λόγο πηγαίνω, τραβάτε με και ας κλαίω, ξέρω εγώ, είμαι... Με το ζόρι πηγαίνω, ξέρετε πως είναι το πρωινό ξύπνημα, ειδικά άμα δεν κοιμάσαι και πολύ καλά και πολλές ώρες. Αλλά με το που ανεβαίνω πάνω και αρχίζω, αυτό ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν γίνεται. Κάνω λίγο έτσι, το τσιγκλάω λίγο, με τσιγκλάει λίγο και στο τέλος καταλήγουμε να πηγαίνουμε έτσι. Φτάσαμε, μη τώρα μάγκες. Φτάσαμε, τα ανεβήκαμε το βουνό, πάει. Παρατηρήσατε ότι τώρα έχει ανάψει το λαμπάκι αυτό εδώ το ABS. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό που σου έλεγα. Το ABS στο MT-07 θεωρητικά δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο κουμπί, κάποιο συνδυασμός που πατάς ώστε να βγει το ABS. Αλλά, αν κάνεις μια σούζα, όχι ιδιαίτερα μεγάλη, ανάβει αυτό το λαμπάκι και απενεργοποιείται μόνο του. Και το κάνει τώρα αυτό, τι να σας πω. Τι να σας πω ρε μάγκες, τι να σας πω, σου λέει, θέλεις να βγάλεις το ABS, βεβαίως να το βγάλεις, εγώ σου δίνω αυτή τη δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να το διεκδικήσεις, δεν θα στο δώσω το χέρι. Προφανώς και κάνω πλάκα, προφανώς και δεν είναι αυτός ο λόγος που βγαίνει το ABS με αυτόν τον τρόπο, το πιο πιθανό είναι ότι είναι κάποια δικλίδα ασφαλείας που όταν κάνει σούζα απενεργοποιείται για τον α ή β λόγο. Γουστάρω φουλ που έχω βρει αυτό το τρικάκι, κάθε φορά πριν κάνω ας πούμε μια λίγο πιο γρήγορη βόλτα, πάντα κάνω μια σούζα για να βγει το ABS, γιατί σίγουρα ότι όσο καλό και να κάνει το ABS, δεν κατακρίνω όποιον χρησιμοποιεί ABS, ίσα θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να υπάρχει ABS,
αλλά υπό κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες, όπως βροχή ας πούμε, σίγουρα εκεί πέρα μπορεί να σε βοηθήσει πολύ. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι, βασικά θεωρώ, είναι βέβαιο ότι με το ABS δεν έχεις το τέλειο φρενάρισμα. Βάση περιπτώσει, εγώ όταν θα πω να οδηγήσω λίγο πιο γρήγορα, δεν θέλω να υπάρχει ABS, γιατί μου δημιουργεί προβλήματα, ας πούμε στη στροφή, μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει, γιατί όταν στρίβεις, μία πιάνει, μία δεν πιάνει το ABS. Σχεδόν σε όλα τα μηχανάκια, εκτός αν έχουν cornering ABS ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Το κάνουμε και ένα check να το δείτε. Το βλέπετε. Και τώρα είναι αναμένο το λαμπάκι. Σβήνω. Ξανανάβω. Ξεκινάω, σβήνει το λαμπάκι το ABS, δηλαδή έχω ξανά ABS μέχρι να ξανακάνω σούσια. Πατάω φρένο, μπροστινό όλη μου τη δύναμη. Αυτό που ξεκίνησα να σας λέω πριν είναι ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι το έχω ευχαριστηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Είναι το πρωινό μου χαμόγελο που το έχω εδώ και ένα μήνα που ξυπνάω και ξέρω ότι θα πάω με αυτό, ας πούμε, στο στρατόπεδο. Νιώθω λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα άλφα ενδιαφέρον. Είναι πολύ, πολύ, πολύ παιχνιδιάρικο. Είναι η θέση οδήγησης, είναι το γκάζι, είναι οι ροπές που δίνει, είναι τα φρένα που είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι νιώθεις τα πάντα. Γιατί νιώθεις, τρως όλο το... Αυτό είναι μια αλήθεια. Τρως όλο τον αέρα από παντού. Πόδια, χέρια, μούτρα, όλα. Νιώθεις το 100% των συναισθημάτων που μπορείς να νιώθεις σε κάποιο μηχανάκι με συγκεκριμένα χιλιόμετρα. Τα παίρνεις, τα νιώθεις όλα, ρε φίλε, δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα νιώθεις όλα. Και επειδή τα νιώθεις όλα, γουστάρεις πιο πολύ. Με πρώτη, ανοίγεις λίγο πιο απότομα τον γκάζι. Πού πας, κύριε μου, σου λέει. Έχεις τρίτη μέσα. Πηγαίνεις. Έχεις 80 χιλιόμετρα, κάνεις μπλεκτάρισμα. Σας. Καλησπέρα σας, λέει. Βγήκε το ABS πάλι. Τίποτα. Αυτό το μηχανάκι, με την τιμή που έχει, θεωρώ ότι σε αυτή την κατηγορία δεν έχει αντίπαλο, ρε φίλε. Ίσως το πιο value for money σε αυτή την κατηγορία. Τίποτα. Είναι να με φτάσει 6.500-7.000 στροφές. Αρρωσταίνει μετά. Και τα εντάκια σου, κύριος. Πολύ δυνατό μπροστινό φρένο. Το είπαμε. Να το ξαναπούμε, να το τονίσουμε. Πολύ δυνατό μπροστινό φρένο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά από μένα και το εμτάκι μας. Είδα αυτό με το ABS, μου φάνηκε έτσι πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να σας το μεταφέρω και σε εσάς. Εντάξει, βασικά έψαχνα και μια αφορμή για να πάω παπάγο να κάνω καμιά σουζίτσα. Απλό τίμιο με το βλογκάκι που είχαμε καιρό να κάνουμε. Θα τα πούμε σύντομα σε πολύ λίγες μέρες με ολόφρεσκο βίντεο από Κατσαντώνη Steam Racing. Αυτά από μένα, πάω να ξεραθώ στον ύπνο, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντι τρέσεριά, λέτε να ζητήσουμε τρέσεριά επόμενο.